κλειστά τα καταστήματα εστίασης στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Τι ζητούν οι επαγγελματίες για τη στήριξη του κλάδου μετά και την εφαρμογή των νέων μέτρων. Ξεκίνησαν χθες στην αίθουσα του Επισκοπείου Ορεστιάδας επιμορφωτικά σεμινάρια του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου. Σε τι αφορούν τα σεμινάρια? Σε εξέλιξη από την Ελστάτ η απογραφή του πληθυσμού. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρίτη 16 Νοεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Και συγκέντρωση διαμαρτυρίας πέρα από το κλείσιμο των καταστημάτων πραγματοποιήθηκε στο Διδημότυχο. Οι επαγγελματίες του Διδημοτύχου συμμετείχαν στην πανελλαδική κινητοποίηση ζητώντας στήριξη του κλάδου, καθώς όπως τονίζουν, με τα νέα μέτρα υπάρχει μεγάλη μείωση των πελατών στην εστίαση. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν επαγγελματίες της εστίασης στην πόλη του Διδημοτύχου. Τα καταστήματα εστίασης στην πόλη δεν άνοιξαν με τους επιχειρηματίες να μετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση. Να ενισχυθεί ο κλάδος της εστίασης, όχι απαραίτητα με νέες χρηματοδοτήσεις, αλλά ένα αίτημα εξ αυτών είναι οι επιστρεπτές προκαταβολές να είναι μη επιστρεπτές και αυτό μέσα στα πλαίσια της ελάττωσης των πελατών που υφιστάμεθα, γιατί με τα νέα μέτρα των rapid test ακόμη και στους εξωτερικούς χώρους καταλαβαίνουμε ότι πολλοί πελάτες επιλέγουν να μην κάνουν τα τεστ και να μην έρχονται στα μαγαζιά. Πέραν αυτού, ο κλάδος ζητάει, αν γίνεται, να ενισχυθούν τα καταστήματα με ίσως εργασιακά προνόμια, ας πούμε, γιατί εμείς καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδά μας σαν να είναι η αγορά ελεύθερη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τυπικό lockdown, ας πούμε, ενώ δεν έχει οριστεί. Εμείς βλέπουμε ότι οι πελάτες δεν έρχονται στα καταστήματα και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε και στις ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις και στις υποχρεώσεις που έχουμε λειτουργίας των καταστημάτων, οπότε ζητάμε μία επανεξέταση των όρων λειτουργίας των καταστημάτων μας. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την κινητοποίηση, για να φωνάξουμε, να δώσουμε μία κραυγή αγωνίας και ανησυχίας στα αιτήματά μας. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και επαγγελματίες άλλων κλάδων, ενώ στην πόλη του Διδημοτήχου κλειστά παρέμειναν και τα κομμωτήρια σε ένδειξη συμπαράστασης. Γίνεται μια προσπάθεια πανελλαδικά να αναδειχθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο, κυρίως της εστίασης με τα νέα μέτρα που έχουν πάρθει από την κυβέρνηση όσον αφορά την προστασία από τον κορονοϊό. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να ενισχυθεί ο κλάδος, διότι είναι ο κλάδος ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο ίσως από όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας της ελληνικής. Στο Διδημότυχο είναι σχεδόν καθολική η συμμετοχή των καταστηματαρχών. Δεν υπάρχουν ούτε καταστήματα του καφέ, αλλά ούτε και της εστίασης που να είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Εύχομαι η κυβέρνηση να ακούσει τα προβλήματα των επαγγελματιών και να σκύψει άμεσα και να ενισχύσει τον κλάδο με όποια αιτήματα υπάρχουν. Τελείως διαφορετική ήταν η εικόνα στην πόλη της Ορεστιάδας σήμερα. Με καφετέρειες και εστιατόρια κλειστά, όποιος κυκλοφορούσε στους δρόμους καταλάβαινε τη διαφορά. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην απεργία ήταν συντριπτική. Με τα καταστήματα εστίασης σήμερα κλειστά, η πόλη της Ορεστιάδας παρουσίασε τελείως διαφορετική εικόνα. Λιγότερη κίνηση στους δρόμους, ενώ ακόμη και στην πλατεία η πεζή ήταν λιγοστή. Η συμμετοχή αγγίζει γύρω στο 90%. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι από όλους τους συναδέλφους. Βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις που δεν τους αγγίζει η απεργία και αποφάσισαν να ανοίξουν τα μαγαζιά, δικαίωμά τους. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε στη γραμμή, την πανελλαδική γραμμή για την μονοήμερη απεργία. Κάποιοι πάντως παρά τα κλειστά καταστήματα δεν άλλαξαν συνήθειες. Βρέθηκαν στα καθημερινά τους στέκια χωρίς όμως να μπορούν να πιούν καφέ. Όλοι έχουν δίκιο. Και εμείς έχουμε δίκιο. Και επαγγελματίες έχουμε. Αλλά. Για καφέ, χωρίς καφέ. Πώς τη βλέπετε την Ορεστιάδα σήμερα? Όπως κάθε μέρα. Λιγότερος κόσμος. Κόσμος λιγότερος. Αλλά ούτως ή άλλως έναν καφέ θα έπαιρνε και θα έφευγε από τώρα. Δεν είναι και τόσο όμορφη η εικόνα. Λίγος κόσμος. Ναι, έτσι, έτσι. Η μέρα με τα καταστήματα κλειστά ήταν ευκαιρία για να γίνουν κάποιες εργασίες,
αλλά και στολισμοί, καθώς οι γιορτές πλησιάζουν και απαιτείται να αλλάξει και η διάθεση. Ξεκίνησε χθες το επιμορφωτικό πρόγραμμα για κληρικούς που υλοποιείται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου στην αίθουσα τελετών του Επισκοπείου Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης προγράμματα διαβίου μάθησης του ανθρώπινου δυναμικού της Εκκλησίας. Ανάπτυξη ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων του επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση 2014-2020. Ξεκίνησαν επιμορφωτικά σεμινάρια για κληρικούς στην Ορεστιάδα, παρουσία του Σεβασμιότητου Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού και του αναπληρωτή διευθυντή του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Αρχιεπίσκοπης Αθηνών, Θεολόγο Αλεξανδράκη. Θα ήθελα να σας καλωσορίσουμε στην κεντρική αίθουσα του Επισκοπείου Ορεστιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως μας, σε μία συνάντηση με τους ιερείς μας καταρχήν, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα από τα προγράμματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Σήμερα έχουμε την ευλογία και την ευκαιρία να καλωσορίσουμε και να υποδεχθούμε τον εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, Πατέρα Θεολόγο Αλεξανδράκη, ο οποίος κατά φτάσταση ημέρας ευρίσκεται και επισκέπτεται την ακριτική μας επαρχία, ο οποίος θα μπορούσε να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα τα οποία υλοποιούμε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης και χάρη στην ολόθυμη συμπαράσταση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του Πατρός Θεολόγου, αλλά και με την προσφορά και την καλή διάθεση του αγαπητού αδελφού του Πατρός Κυρίλου Κολτσίδη, μέχρι τώρα έχουμε υλοποιήσει 15 προγράμματα και για ιερείς και για στελέχη, αλλά και για ενδιαφερομένους στις σχολές γονέων. Θα σας μιλήσουν οι πατέρες λεπτομεριακά. Εγώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον πατέρα Θεολόγο, ο οποίος είναι και ο συντονιστής και ο εμπνευστής όλης αυτής της δραστηριότητος. Και το μόνο το οποίο θέλω είναι να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο για το άοχνο ενδιαφέρον του, για την επιμόρφωση όχι μόνο των κληρικών αλλά και των λοιπών στελεχών της Εκκλησίας, και να πω ότι αυτή η δράση δεν έχει σύνορα, δεν έχει περιθώρια, αλλά αναπτύσσεται γενικότερα και σε άλλους κύκλους δραστηριοτήτων, για αστυνομικούς, για στρατιωτικούς, μπορεί να περιλάβει πολλές ομάδες, κοινωνικές ομάδες. Ο κύριος Αλεξανδράκης μετέφερε τις ευχές του Αρχιεπισκόπου στην εχάρη των Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κύριο Δαμασκηνό για τη διοργάνωση αυτών των σεμιναρίων και μίλησε για το αντικείμενό τους. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, όπως πάντα, στην Ιερά Μητροπολή σας και εσάς και τους αγαπητούς πατέρας οι οποίοι σήμερα βρίσκονται κοντά. Βρίσκομαι εδώ μεταφέροντας τις ευχές του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, αλλά και το ενδιαφέρον του Μακαριωτάτου για τους ποιμένες που ποιμένουν τον λαό του Θεού. Εσείς ως Ιεράρχης της Ακριτικής Ιεράς Μητροπόλεως, πάντοτε με πολύ ενδιαφέρον αλλά και με μεγάλη αγάπη μας δέχεστε κοντά. Ολοκληρώθησαν 15 προγράμματα στην Ακριτική Ιερά Μητροπόλη σας, που όχι μόνο είχαν κοντά τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και αρκετά στελέχη σας και ανθρώπους πολλών κοινωνικών ομάδων και επαγγελματικών ομάδων, όπου έρχονται να συνεισφέρουν σε αυτό το μεγάλο έργο το οποίο επιτελείται εδώ. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ κοντά σας για να ξεκινήσουμε τον δεύτερο προγραμματικό κύκλο 2021-2023 με ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τους κληρικούς μας, όπου είναι το πρόγραμμα της λειτουργικής και τελετουργικής. Είναι δηλαδή όλα εκείνα τα ιερά μυστήρια τα οποία η Εκκλησία λειτουργεί τον λαό του Θεού, οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου
και όλες οι θείες λειτουργίες από την αρχή όπου οι Απόστολοι της Εκκλησίας μας και οι Πατέρες συνέγραψαν και έχουμε σήμερα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Όλα αυτά είναι ένα υλικό περί των 500 σελίδων συγγραφικού υλικού όπου θα έχουμε την δυνατότητα το επόμενο κύκλο σε 14 εβδομάδες να μπορούν οι πατέρες εδώ να συνδιαμορφώσουν, να ερευνήσουν και να δουν όλο εκείνο τον πλούτο της εκκλησιαστικής παράδοσης. Είναι πολύ σημαντικό ο κληρικός σήμερα να συνεχίζει την διαβίου μάθηση εκπαίδευση και το Ίδρυμα Πνευματικής Επιμορφώσεως αυτό προσφέρει. Καλούς επιστήμονας, ακαδημαϊκούς, οι οποίοι έρχονται κοντά στην Εκκλησία να δώσουν την γνώση τους, την έρευνά τους, αλλά και το ενδιαφέρον τους εν ενή σώματι και μία καρδία. Η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η κληρική μας, η ακαδημαϊκή κοινότητα έρχονται σήμερα να δώσουν αυτήν την γνώση και στους κληρικούς αλλά και στον λαό του Θεού. Τα προγράμματα αυτά έχουν τρεις δυνατότητες όπου μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει. Η πρώτη δυνατότητα είναι οι διαζώσεις, όπου βλέπετε ότι σήμερα εδώ σε αυτήν την πολύ ωραία αίθουσα του Επισκοπείου θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα για την λειτουργική και την τελετουργική. Οι επόμενες συναντήσεις θα γίνουν διαδικτυακά και η ολοκλήρωση θα γίνει πάλι εδώ κοντά, σε αυτήν την φιλόξενη αίθουσα, για να δούμε τα αποτελέσματα τα οποία είχε αυτή η προσπάθεια. Είναι δηλαδή ένα υβριδικό σύστημα το οποίο μπορούμε και η τεχνολογία μας δίνει την δυνατότητα αλλά και το υλικό το οποίο έχει καταγραφεί έχει ερευνηθεί και δίδεται στους πατέρες προς μελέτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πλέον οι κληρικοί μας και τα στελέχη μας μέσω του Ιδρύματος Πνευματικής Επιμόρφωσης έχουν την δυνατότητα προσέγγισης με καθηγητές και με ειδικούς. Διότι όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να φτάσει κανείς εδώ να καλέσει τόσους πολλούς καθηγητές και τόσο πολλά εξειδικευμένα πρόσωπα για να αναπτύσσουν κάθε φορά διάφορα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν η τεχνολογία και το Ίδρυμα Πνευματικής Επιμόρφωσης πλέον μας δίδει αυτή την ευκαιρία να έχουμε επικοινωνία με πρόσωπα τα οποία δεν θα είχαμε την δυνατότητα σε άλλη περίπτωση. Γι' αυτό θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη η ευκαιρία αυτή και νομίζω και πολύ χρήσιμη και πολύ ωφέλιμη και για τους κληρικούς μας αλλά και για τα στελέχη της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Κατά την πρώτη συνάντηση του προγράμματος, τελέστηκε αγιασμός από τον Μητροπολίτη Δημοτήχου Οριστιάδας και Σουφλίου, κ. Δημασκηνό, ο οποίος εξέφρασε για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς, η κατά βαρβάρο δωρουμένος και τόσον φυλά. Σταυρού σου πολίτευμα. Σον δρεών αξίουσι μας πίσον Θεότο και Παρθένε, παρορώσαν τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άμαντα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκρανε. Σε εξέλιξη βρίσκεται από την προηγούμενη εβδομάδα η γενική απογραφή του πληθυσμού της χώρας μας που διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η απογραφή αυτή είναι διαφορετική καθώς θα χρησιμοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία λόγω των ειδικών συνθήκων της πανδημίας που επικρατεί. Από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε η γενική απογραφή του πληθυσμού από την Ελστάτ. Η απογραφή διενεργείται κάθε 10 χρόνια σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρωθεί, μάλλον να σας πω καταρχάς, η απογραφή των κτηρίων και ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα η απογραφή του πληθυσμού. Γίνεται με πρωτοβουλία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε ολόκληρη τη χώρα και έχει ημερομηνία αναφοράς στην 22 Οκτωβρίου του 2021. Όλοι οι πολίτες, σε κάθε σπίτι, όλοι θα βρούμε από κάτω έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο που μέσα περιέχει ένα μοναδικό κωδικό απογραφής. Η σύσταση είναι ένα μέλος της οικογένειας να μπει στο gov με τους κωδικούς της τάξης και να απογράψει όσα μέλη διαμένουν στην κατοικία.
Δεν είναι απαραίτητο να είναι οικογένεια, μπορεί να είναι συγκάτοικοι, μπορεί να μένει κάποιος με τους γονείς του, οτιδήποτε. Αρκεί να απογραφούν όλοι. Η ημερομηνία αναφοράς είναι 22 Οκτωβρίου και το τονίζω αυτό γιατί καταγράφονται όσοι βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη μέρα. Δηλαδή ένας ο οποίος έχει πεθάνει μετά τις 22 Οκτωβρίου δεν θα απογραφεί. Ένα μωράκι που γεννήθηκε μετά τις 22 Οκτωβρίου δεν θα το απογράψουν γιατί δεν ζούσε εκείνη τη μέρα. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Όσον αφορά την απογραφή, να σας πω ότι είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των πολιτών στην απογραφή. Αν κάποιος για κάποιο λόγο δεν καταφέρει να απογραφεί, δεν μπορέσει, τέλος πάντων δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Αν όμως κάποιος παρεμποδίσει το έργο των απογραφέων, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι και υπάρχουν κυρώσεις. Αυτή η απογραφή είναι διαφορετική από τις προηγούμενες, καθώς λόγω της πανδημίας θα γίνεται και μέσως της τεχνολογίας με αυτοαπογραφή. Η σύσταση είναι να γίνει αυτοαπογραφή. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος να απογράψει τους γονείς του ή κάποιους άλλους γνωστούς που δεν έχουν εξοικείωση, όπως λέτε, με την τεχνολογία, αυτό είναι καλό. Στη διαφορετική περίπτωση, μετά τις 26 Νοεμβρίου, οι απογραφείς θα ελέγξουν ποιοι από αυτούς που έλαβαν τον μοναδικό κωδικό απογραφής δεν έχουν απογραφή και θα τους επισκεφτούν στα σπίτια τους. Όπου εκεί πέρα θα δώσουν κανονική συνέντευξη, προσωπική συνέντευξη. Έχουν παραλάβει τους φακέλους οι απογραφείς και έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή το απόγευμα αυτή τη δουλειά. Να σας πω ότι θα τους αναγνωρίσετε από την μάσκα που φοράνε, η οποία φέρει πάνω το λογότυπο της Ελστάτ και είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους πέρα από την αστυνομική τους ταυτότητα πάντα και την ταυτότητα της Ελστάτ. Είναι το καρτελάκι αυτό που είναι ο ορισμός τους ως απογραφής. Υπάρχει επιφύλαξη λόγω της καραντίνας ακόμη να ανοίξουν και την πόρτα της πολυκατοικίας ή όλα κυλούν κανονικά? Ιδιαίτερα προβλήματα δεν αντιμετωπίσαμε μέχρι στιγμής. Σίγουρα ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, αλλά ως προς την καραντίνα να σας πω ότι οι απογραφείς τηρούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή υποχρεωτικά φοράνε τη μάσκα τους. Εφόσον χρειαστεί να μπουν στο σπίτι σε δεύτερο χρόνο, θα τηρηθούν οι αποστάσεις. Συστήνεται να υπάρχει εξαρισμός και να ολοκληρώνει τη διαδικασία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσον αφορά τώρα τα προσωπικά δεδομένα, να σας πω ότι η συλλογή των στοιχείων είναι εμπιστευτική, εκπαιδεύτηκαν σε αυτό οι απογραφείς και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν καθαρά και μόνο για στατιστικούς λόγους από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Ελστάτ. Ζητούνται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, όχι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως είναι το θρήσκευμα, η υγεία, η γλώσσα κτλ. Τα οποία σας είπα θα συλλεχθούν και θα αξιοποιηθούν καθαρά για χάραξη πολιτικών που αφορούν συνθήκες διαβίωσης των πολιτών σε θέματα υγείας, εκπαίδευση, μεταφορών κλπ. Η σύσταση είναι να είμαστε όλοι ευγενικοί και με ειλικρινή διάθεση απέναντι στους απογραφείς. Είναι άνθρωποι εδώ της περιοχής, είναι κυρίως νέα παιδιά, είναι εργαζόμενοι για την Ελστάτ. Να τονίσω ότι η απογραφή είναι δωρεάν για τον απογραφόμενο, δηλαδή αν κάποιος του ζητήσει χρήματα να προσέχει, έτσι είναι θύμα απάτης. Και επίσης να ζητήσουν από τον απογραφέα την ταυτότητά του και όλα αυτά που σας είπα. Το θεατρικό εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος εδώ και μια 15ετία, παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες του, λειτουργεί και το εργαστήριο αρχαίου δράματος. Στη διδασκαλία είναι ο καταξιωμένος ηθοποιός Αντώνης Θεοδωρακόπουλος και τα μαθήματα γίνονται μια φορά την εβδομάδα κάθε Παρασκευή. Το 2007 ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του θεατρικού εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος. Υπό την καθοδήγηση και τη διδασκαλία του ηθοποιού Αντώνη Θεοδωρακόπουλου, οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι μελετούν τα αριστουργήματα του αρχαίου ελληνικού δράματος, όπου γίνεται σημαντική εμβάθυνση στο λόγο, το ύφος και τη δράση που περιγράφουν τα κείμενα των αρχαίων τραγικών, με τις πανανθρώπινες καταστάσεις με απότερο σκοπό να παρασταθούν επί σκηνής. Ξεκινώντας σημειολογικά στην Ορεστιάδα, την πόλη που φέρει το όνομα του μυθικού Ορέστη, με την Ορέστη του Εσχύλου, ήδη τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν παραστάσεις και με τα τρία έργα της αριστουργηματικής τριλογίας Αγαμέμνων, Χοηφόροι και Ευμενίδες.
Φέτος, μετά από τις αναγκαστικές διαδοχικές παύσεις εξαιτίας της πανδημίας, το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος επανέρχεται, συνεχίζοντας την εξερεύνηση μιας συναρπαστικής διαδρομής του Θεού Διόνυσου στις βάκχες του Ευρυπίδη. Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες και οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, αρχής γενομένης από την προσεχή Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 25520-28280. Θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστίαδας Διόνυσος, Θέατρο Διόνυσος, Ορέστο 76. Διόνυσος@net.gr, Facebook Θέατρο Διόνυσος. Στον οικισμό της Χελιδόνας θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια, συνεχίζοντας την περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας. Για δυγές καρά του ερινάκι μου, για δυγές καρά Yeah.